τις 100 ασίστ που έφτασε ο Μάνταλος με την ΑΕΚ. Τώρα το είδα τη φωτογραφία. Ναι. Από πότε είναι αυτό? Στη θητεία του. Συνολικά. Στην ΑΕΚ, συνολικά. Από το 2014. Και να δούμε και τον Αραούχο, ο οποίος έπαιξε και σκόραρε με την ΑΕΚ Β και διευκρινίστηκε όταν δική του επιθυμία για να έχει ρυθμό να παίξει με την ΑΕΚ Β. Δεν πρόκειται να παίξει, είναι δύσκολα. Κάνει μεγάλες προσπάθειες. Τον είδα δική μου χειροπράκτες. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Από ό,τι λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, είναι 50-50. Mm-hmm. Δύσκολα θα... Δεν είναι τόσο αγαπημένο παιδί όσο είναι ο Μάνταλος, τραυματία να τον κάνει. Εντάξει, και φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει. Είναι δύσκολα να επανέλθει. Λένε οι γιατροί, φίλοι μου που τον έχουν δει. Δυστυχώς. Πάντως προσθέτουν τον Απόλλωνα Πόντου, τον οποίο κέρδισε κατηγορία η ΑΕΚ Β, ήταν πολύ καλός. Έδωσε γκολ, έβαλε γκολ, ήταν πολύ καλός. Ναι. Καλά, η center back του Απόλλωνα Πόντου είναι 39 χρονών, τρώει δύο καρδούμπες για πρωινό, να πούμε. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά τα λέει. Αυτά η εκπομπή δεν τα υιοθετεί. Τι γαλλούμπε. Δεν το ξέρω. Στη λικόβρηση επάνω. Άρα φέρναμε τώρα εδώ στο στούντιο, δεν άτρωγε. Στη λικόβρηση επάνω έχει κάτι κρεοπολία. Έχει κάτι κρεοπόλη με κάτι κεφάλια τέτοια και από δίπλα είναι λαούμε και τα ψήνουνε. Κάτι λουκάνικα τζουμαγιά. Να, σαν του Σακαρέτο, να μην πω ότι κατά λουκάνικα. Και πάνε τρώνε. Τέτοιου center back βρήκε ο Αραούχο προχθέ με την ΑΕΚ Β. Μάλιστα. Έβαλε τα γιογόνα. Συγχαρητήρια. Πολύ παραστατικό. Τι παραστατικό. Σουτσουκάκια Σμυρνέικα. Τι να σε πω τώρα. Με 4 τόνου πάπρικα πάνω. Τα Σμυρνέικα τραγούδια, ποιο δεν τα μάθε. Λοιπόν,